και ο υγεία ακόμη καμία απάντηση δεν του έχει δώσει. Προσθέθηκε το 1 ευρώ όσον αφορά τα παραπεμπτικά για τι μικροβιολογικέ εξετάσει και 3 ευρώ σε παραπεμπτικό όσον αφορά ακτινολογικέ εξετάσει. Αυτά τα χρήματα θα πηγαίνουν πάλι υπέρ του ΕΟΠΗ. Δεν θα πάνε στην τσέπη μα. Απλά ο ΕΟΠΗ θεώρησε ότι αν πληρώνει ένα μέρο από αυτά τα χρέη και ο ασφαλισμένο, ίσω να ελαφρυνθεί το κλόμπακ το οποίο έχει πέσει στι πλάτε τη δική μα. Δεν είναι στο χέρι μα ότι έχουμε κλειστά τα γιατρία. Πώ θα ανοίξει ένα γιατρίο όταν δεν έχει την οικονομική δυνατότητα. ...να βάλει μέσα τα αναλώσιμα και όσα χρειάζονται έτσι ώστε να ανταπεξέλθει. Η οργή ξεχυλίζει και τα τεχνητά όπως λένε χρέη τους λόγω κλωουμπάκ τους έχουν βάλει φυλιά. Την ώρα που και οι ασθενεί, παρά τα όσα λέει η πολιτεία, αδυνατούν όπω τόνισαν να εξυπηρετηθούν από το δημόσιο για τι εξετάσει του. Ζητάμε συγγνώμη από τον κόσμο που τον ταλαιπωρούμε. Έχουμε αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι είμαστε δίπλα του, στο πλευρό του. Έχουμε ανταπεξέλθει όλα αυτά τα χρόνια στηρίζοντα τι πλάτε μα όλη την πρωτοβάθμια υγεία. Και ζητάμε αυτή τη στιγμή την κατανόηση και τη συμπαράστασή του, διότι εάν εμεί δεν μπορέσουμε να συνεχίσουμε ουσιαστικά το πρόβλημα θα μετατεθεί και σε εκείνους. Ένα εργαστήριο, είτε αυτό είναι μικροβιολογικό είτε απεικονιστικό, όταν καταθέτει για παράδειγμα ένα ποσό το οποίο είναι της τάξης των 100 ευρώ, φτάνει στο τέλος να εισπράττει μόνο τα 15. Μιλάω με απλά νούμερα για να καταλάβει ο κόσμος τι κατάσταση ισχύει αυτή τη στιγμή. Αν μας οδηγήσουν στο οριστικό λουκέτο, οι ασθενείς μας δεν υπάρχει ούτε κατά διάνοια περίπτωση να έχουν πρόσβαση σε εργαστηριακές εξετάσεις τουλάχιστον όχι με τον τρόπο που ήξεραν, διαμήνυσαν σήμερα με νόημα. Μην ακούνε ότι μπορούν να κλείνουν ραντεβού και να πηγαίνουν στα νοσοκομεία. Έχετε επιχειρήσει να πάρετε τηλέφωνο για να κλείσετε ένα ραντεβού σε ένα νοσοκομείο, σε ένα κέντρο υγεία. Εμεί προσπαθήσαμε να κλείσουμε ραντεβού και μα κλείσανε ραντεβού στη Βιάνο. Μα κλείσανε ραντεβού σε χωριά. Και αυτά μετά από τρει μήνε. Δεύτερη εβδομάδα που κρατούν κλειστά λόγω οικονομική αδυναμία να ανοίξουν τα εργαστήριά του, οι εργαστηριακοί γιατροί αυτό που θέλησαν να πούν και μάλιστα με ξεκάθαρο τρόπο και τόνο, είναι ότι δεν είναι ίδιοι απέναντι στου ασθενεί και πω η πολιτεία, αν θέλει η κατάσταση να μοαλοποιηθεί, μπορεί απλά και άμεσα να αυξήσει σαν πρώτο μέτρο τον προπολογισμό για τι εργαστηριακές εξετάσει. Τέλο του μήνα, ερχόμαστε όλοι οι μικροβιολόγοι, καταθέτουμε τα παραπεμπτικά τα οποία μα έχουν γράψει οι κλινικοί γιατροί. Αυτά, για παράδειγμα, είναι στο ύψο των 800 εκατομμυρίων ευρώ. Έρχεται το κράτο με τον κλειστό προπολογισμό και μα λέει: Εγώ έχω 500 εκατομμύρια να δώσω για όλου εσά του Έλληνε εργαστηριακού. Επειδή όμω εμεί έχουμε κόψει το τιμολόγιο και είναι και αυτά μέσα, γιατί έχουμε κόψει το τιμολόγιο 800 εκατομμυρίων ευρώ, λέει αυτά τα 300 εκατομμύρια για να μην υπάρχει αρνητικό ισοζύγιο στο κράτο, θα τα πληρώσετε εσεί οι εργαστηριακοί. Οπότε αυτό είναι το χρέο που ακούτε και λέμε ότι εμεί χρωστάμε στον ΕΟΠΗ. Βάσταχ, τα τεχνητά και αβάσταχτα χρέη του οδηγούν όπω τόνισαν να παίρνουν δάνεια για να κρατούν ανοιχτά τα εργαστήριά του. Χρέη άδικα και αδιανόητα, αφού όπως εξήγησαν αφορούν όχι μόνο το ποσό των εξετάσεων που δεν καλύπτει ο ΕΟΠΗ και πρέπει οι ίδιοι να καλύψουν, αλλά και αυτό που του ζητάει να πληρώσουν ως καπέλο για αυτήν ακριβώς τη διαφορά.